Στο τραπέζι των Ευρωπαίων ξαναμπαίνει η τουρκική προκλητικότητα. Το πίκνικ του Ερντογάν στα Βαρόσια και οι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο αναμένεται να συζητηθούν την ερχόμενη Πέμπτη στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Biz 46 yıldır kilitli olan Maraş'ta piknik yapmak için üzüntüsünü paylaşan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Borrell'den mi vize isteyecektik? Για ίστατη φορά, καλώ την Τουρκία και τον κύριο Τατάρ να αντιληφθούν ότι μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού δεν θα επιτευχθεί με διαστρεβλώσεις, αλλά με γνήσια πολιτική βούληση προς όφελος του Κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές στο Open, ο Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει τους ομολόγους του για τις αλλεπάλληλες τουρκικές ναύτεξ που παρατείνουν τις έρευνες του Oruç Reis σε τμήματα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Τεχνικά με την ψάχνια της κοντάς σου τουρέν, πιστεύω ότι έχουμε γεμιλέρμες βαρ, αναρτήσουμε γεμιλέρμες βαρ. Bu gemilerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz onların güvenliğini ve sağlıyoruz. Onlara refakat ediyoruz. Bu konuda da hakikaten kararlıyız. Η επιθετική τακτική Ερντογάν σχολιάστηκε και από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Mike Pompeo στη συνάντηση που είχε με τον Εμμανουέλ Μακρόν λίγες ώρες πριν μεταβεί στο φανάρι στην Κωνσταντινούπολη. Ο Μακρόν και εγώ περάσαμε πολύ χρόνο συζητώντας για τις πρόσφατες ενέργειες της Τουρκίας και συμφωνήσαμε ότι είναι πολύ επιθετικές. Η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνεργαστούν για να πείσουν τον Ερντογάν ότι τέτοιες ενέργειες δεν είναι προς το συμφέρον του λαού του. Στο μεταξύ, την αντίδραση του τουρκικού τύπου έχει προκαλέσει το ελληνικό ενδιαφέρον για την απόκτηση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Amaç Ege ve Doğu Akdeniz'de güç dengesinin Türkiye aleyhinde yeniden şekillenmesi.